Του κύριε αδερφή, ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 866 και να διαβάσουμε από κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο. 866 Ιώτα Θήτα. Και ότε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους ανεχώρησε από της Γαλιλαίας και ήλθεν εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου. Και ακολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί και εθεράπευσαν αυτούς εκεί. Και ήρθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν: Συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσα αιτία. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής, άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς? Και είπε: Ναι, και εν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού. Και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μία, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Λέγουσι προς αυτόν, γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτή? Λέγει προς αυτούς, διότι ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε σε εσάς να χωρίσετε τας γυναίκας σας. Απαρχής όμως δεν έγινε νούτο. Σας λέγω δε ότι όσοι χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός για πορνείας και νυθευτεί άλλη, γίνεται μοιχός. Και ως της νυφευτή και χωρισμένη, γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, εάν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευτεί. Ο δε είπε προς αυτούς, δεν δύναται πάντες να δεχθώσει το λόγο τούτο, αλλά εις όσους είναι δεδομένο, διότι είναι ευνούχοι ήτινες εκκυλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και είναι ευνούχοι ήτινες ευνουχίστηκαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι ήτινες ευνούχησαν εαυτούς για τη βασιλεία των ουρανών. Όσες δύναται να δεχτεί τούτο, ας δεχτεί. Τότε φέρθησαν προς αυτόν παιδεία για να επιθέσει τα σχήρας επ' αυτά και να ευχηθεί. Οι δε μαθηταί επέπληξαν αυτά. Πλην ο Ιησούς είπε, αφήσετε τα παιδεία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς εμέ, διότι τον τιούτον είναι βασιλεία των ουρανών. Και αφού επέθεσαν επ' αυτά τα σχήρας, ανεχώρησεν εκείθεν. Και ειδού προσελθόν της είπε προς αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωή αιώνιο. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ή μη είσαι ο Θεός. Αλλά εάν θέλεις να εισέλθεις εις τη ζωή, φύλαξον τας εντολάς. Λέγει προς αυτόν πίας. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδοματηρήσεις, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νέου τιτός μου, τι μη λυπιέτη. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πόλησον τα υπάρχοντά σου και δώσεις πτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό και ελθέ ακολούθημη. Ακούσα δε ο νεανίσκος το λόγο να ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Ο δε Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλως θέλει έλθει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. Και πάλι σας λέγω, ευκολότερο είναι να περάσει κάμιλο διατρυπήματος βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Ακούσαντες δε οι μαθητές αυτού εξεπλίστησαν σφόδρα λέγοντες, τι λοιπόν δύναται να σωθεί? Ευλέψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, παρά ανθρώπις τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν, ειδώ εμείς αφήκαμε πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι λοιπόν θελήστε εις ημάς? Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθήσαντές μοι εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δότης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους κρίνοντες στις 12 φυλάς του Ισραήλ, και πάστος εις άφη και νοικίας ή αδερφούς ή αδερφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεγγεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουσι είστε έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Είμαστε αυτό το βραδινό, αδερφοί, γιατί ακολουθήσαμε τον Ιησού Χριστό. Ήρθε ο Κύριος και μας κάλεσε, δεν ήρθαμε από μόνοι μας στην Εκκλησία, ο Κύριος ήρθε και μας κάλεσε και μας είπε, έλθετε πίσω μου και θέλω σας κάνει αλλοίς ανθρώπων. Και πώς ξέρουμε εμείς να ψαρεύουμε ανθρώπους? Όχι, αδερφοί, δεν ξέρουμε τίποτα. Γι' αυτό είμαστε μαθητές. Και όλοι εμείς είμαστε μαθητές. Ένας είναι ο καθηγητής μας, δεν θέλουμε άλλον.
ο Ιησούς Χριστός και ο διδασκαλός μας. Αυτός μα διδάσκει το λόγο του, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ ο Κύριος διδάσκει το λόγο στους μαθητές και οι Φαρισαίοι ήθελαν να τον παγιδεύσουν και λένε συγχωρείτε στον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσα αιτία. Και αδερφοί, αυτό που θέλει να μας βάλει ο διάβολος είναι συνέχεια παγίδες. Κάτι να τον πιάσουν από λόγο τον Ιησού. Γιατί είναι η καρδιά τους μέσα γεμάτη με μίσος. Μα θα μας μισούνε και θα είστε λέει μισούμενοι υπό πάντων των ανθρώπων. Δεν μένουμε κάτι αδερφοί. Οι άνθρωποι θα μας μισούν. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά που λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Αν τη εραπήσεις τη μία η αγώνα, λέει πρόσφερε και την άλλη. Α, δύσκολο είναι. Και κάποια στιγμή οι μαθητές είπαν σκληρός ο λόγος. Μήπως θέλετε, λέει, να φύγετε. Πού να πάμε, λέει ο Πέτρος. Έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Πού να πάμε, αδερφοί. Μακριά από τον Χριστό πάει, χαθήκαμε. Έχουμε ένα εχθρό της ψυχής που λέγεται διάβολος, ο οποίος ως λέον οριόμενος, λέει, περιέρχεται τίνο να καταπεί. Ποιος μπορεί να τον νικήσει, μπορούμε εμείς, δεν μπορούμε, αδερφοί, να κάνουμε τίποτα. Ο Χριστός είπε, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αλλά έχουμε τον Κύριο, αδερφοί, και θα πολεμήσουμε με το Λόγο Του. Όπως ο Ιησούς Χριστός πολέμαγε με το Λόγο του Θεού. Θα μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς έκανε προσευχή και νηστεία 40 ημέρες. Ήρθε ο διάβολος, να κόψει την νηστεία. Αν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτές τις πέτρες να γίνουν άρτους και να φας. Ο Ιησούς τι είπε, είναι γεγραμμένο, δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Και θέλουμε, αδερφοί, να μας μιλάει ο Θεός. Μιλάει ο Θεός, ναι. Είναι ανάμεσά μας. Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Είναι ο περπατών ανάμεσα των 7 λιχνιών. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος μας έφερε. Και αποκριθείς, είπε ο Ιησούς, δεν αναγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άρσε και θύλη έπλασεν αυτούς. Και είπε, ναι, και εν τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλουσι προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουσι είστε οι δύο σάρκα μία. Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σας. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευσε, άνθρωπος σας μη χωρίζει. Απλώς δεν είναι, αδερφοί, ο λόγος του Θεού. Απλώς, έγινε η ένωση, την έκανε ο Θεός. Ναι, πώς την έκανε ο Θεός, εδώ, ενώπιον του Κυρίου, ομολογεί ο άνθρωπος. Και τι ομολογεί. Είδαμε και το γάμο, ευχαριστούμε, το είδα και εγώ. Ομολογείς ότι ο Χριστός σου δίνει αυτή τη γυναίκα. Ναι, αμήν. Είσαι βέβαιος, ναι. Δεν θα σας χωρίσει καμία αιτία, ναι, αλλά πρέπει ο άνθρωπος αυτά να μπουν μες στην καρδιά του. Γιατί πάνε εκεί οι άνθρωποι και δίνουν το λόγο, ναι, αλλά με τα άλλα πράγματα, αδερφοί, και ο Θεός να μας φυλάξει. Είναι κανείς από εμάς δυνατός ή τίποτα, όχι, αδερφοί, αλλά θέλουμε να μείνουμε στο λόγο του Θεού. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Ο Κύριος μας κάλεσε, αδερφοί. Ο Κύριος έρχεται. Θέλουμε να μας ετοιμάσει ο Κύριος. Είναι κανείς από εμάς κάτι ή τίποτα, αδερφοί, αλλά ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος μας βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αδερφοί, είναι πάνω μας και ο Κύριος μας επισκέφτεται. Αυτό έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε ανάγκη τίποτα άλλο, αδερφοί, αλλά να μας επισκέφτεται ο Κύριος. Και όταν μας επισκέφτεται το Πνεύμα του Αγίου, αδερφοί, είμαστε σε άλλο πλανήτη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πετάμε, δεν είμαστε εδώ. Πού μας πάει το Πνεύμα του Αγίου, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας πάει στον ουρανό, που θέλει να μας οδηγήσει. Στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί τι θα κάνουμε, θα είναι η χαρά αιώνια, αδερφοί. Θα χαιρόμαστε αιώνια. Όταν ο Κύριος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, είτε η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει από χαρά και ήθελα να πω, Κύριε, σταμάτα, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ, θα σπάσει η καρδιά μου. Και μου λέει ο Κύριος, παιδί μου, πήρες μια μικρή δόση στον ουρανό, αυτό είναι πλήρης. Και λέω, τι πλήρης, εγώ δεν μπορώ άλλο. Η χαρά, αδερφοί, τα ζωντανά νερά, γέμισα, είχα γεμίσει μέσα μου. Και λέω, αυτό που έψαχνα χρόνια στον κόσμο, το είχε ο Χριστός δωρεάν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Αυτό έχουμε ανάγκη, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο. Τίποτα να τα πετάξουν όλα, αδερφοί. Και να μας γεμίζει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο και να μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Κανένας, αδερφοί, γιατί μας αγόρασε αυτός και είμαστε δικοί του. Δεν θέλουμε κανέναν, αλλά να μας οδηγεί μόνο το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Γιατί αυτά θα μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Λένε σε αυτόν, γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτή. Και μέσα, αδερφοί, ποιον ακολουθούμε, τον Μωυσή? Όχι, αλλά ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό. Καθώς το όρος είδαμε τον Χριστό, τον Μωυσή, τον Ηλία μαζί με τους μαθητές. Και εμείς πηγαίνουμε εκεί, αδερφοί, δια του λόγου του. Και ακούμε τη φωνή του Κυρίου να λέει: ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίο ευαρεστήθη. Αυτού ακούεται. Να μην ακούμε τον Μωυσή και τον Ηλία, όχι, αλλά ποιον ακούμε, τον Ιησού Χριστό. Γιατί αυτός μας αγόρασε, αδερφοί, με το αίμα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Θα βγάλουμε τα στεφάνια μας, θα προσκυνήσουμε τον Κύριο και θα πούμε: «Εσύ, Κύριε, μας αγόρασες με το αίμα σου. Ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Τίποτα δεν είμαστε, αδερφοί. Ο διάβολος θα μας πήγαινε στην αιώνια απώλεια και όλη τη δόξα το δίνουμε στον Ιησού το Χριστό, το σωτήρα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί». Λέγει προς αυτούς ο Μωυσής: «Δια τη σκληροκαρδία σας συνεχώρησε σε εσάς να χωρίσετε τη γυναίκα σας. Απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε ότι όσες χωριστεί τη γυναίκα αυτού, εκτός για πορνείας και νυθευτεί άλλη, γίνεται μοιχός. Και όσες νυθευτεί γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός». Και η αλήθεια, αδερφοί, μας την έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Είμαστε μακάρι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλοί προφήτες επεθύμησαν να ακούσουν, είπε ο Χριστός, αυτά τα οποία εσείς ακούτε και δεν ήκουσαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί είναι τα λόγια του, αδερφοί, είναι τα αληθινά. Τότε οι μαθητές εδώ βλέπουμε ότι λένε για το συμφέρον. Εάν είναι έτσι, λέει, δεν συμφέρει κάποιος να νυθευτεί. Και εδώ λέει ο Κύριος, δεν μπορούν όλοι να δεχτούν αυτό το λόγο. Και τώρα η καρδιά μας, αδερφοί, πώς είναι, μπορεί να δεχτεί το λόγο? Αδερφοί, αν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να δεχτεί το λόγο, γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι πέτρα. Αλλά έρχεται ο λόγος του Θεού, η σφύρα, η κατασυντρίβουσα το βράχο, και σπάει την καρδιά του ανθρώπου και μπαίνει μέσα ο λόγος του Θεού. Και τι γίνεται? Αναγεννιέται ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν μπήκα μέσα στην εκκλησία, άκουσα το λόγο του Θεού, κύριε το αδερφό ο Τάκης ο Πατέλης, και τι γινόταν? Έμπαινε ο λόγος του Θεού μέσα μου και αυτό με αναγέννησε και με έκανε νέο άνθρωπο. Και μετά τι έγινε? Δεν ήθελα να πηγαίνω σε μπαρ. Αυτή ήταν η ζωή μου, να πηγαίνω να ξενυχτάω, να είμαι μέσα στην αμαρτία. Και μετά δεν ήθελα. Και λέω, τι γίνεται? Κάτι έχω πάθει, Δεν είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Αλλά τι έγινε, αδερφοί? Ο λόγος του Θεού που έμπαινε μέσα μου και το ζήταγα αυτό το πράγμα να μπει ο λόγος του Θεού μέσα μου, το αισθανόμουν, με έκανε νέο άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει εδώ ο λόγος του Θεού: «Εφέρθησαν τα παιδεία να επιθέσει τα σχήρα σε αυτά και να ευχηθεί. Οι δε μαθητέ επέπληξαν αυτά. Πλην ο Ιησούς είπε: Αφήστε τα παιδεία και μη εμποδίσετε αυτά να έρθωσι προς εμέ, διότι το διούτον είναι η βασιλεία των ουρανών». Και αλλού λέει: «Αν δεν επιστρέψετε και δεν γίνετε ως τα παιδεία, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών». Και αυτό θέλουμε, αδερφοί, να είμαστε παιδιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Νύπια στην κακία, αδερφοί. Ευχαριστούμε. Τέλει στα σφρένα. Και θυμάμαι, αδερφοί, πολύ χαρακτηριστικά όταν ο Κύριος με κάλεσε ότι η Εκκλησία του Χριστού φτιαχνόταν από παιδάκια. Παιδάκια είχε μέσα, ναι, παιδάκια, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα παιδάκι, αυτό που ακούσαμε, την υπηρεσία. Ένα παιδάκι έφερε το νερό. Ένα παιδάκι καθάριζε. Ένα παιδάκι έφτιαχνε το φως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα τα αδέρφια μας που υπηρετούν. Και έρχεται ένας νεανίσκος τώρα εδώ και λέει: «Δάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να ζωήσω ζωήν αιώνιο?» Και του λέω: «Κύριος, τι με λες αγαθός? Κανένας αγαθός, ένας μόνο Θεός. Αν θες να μπεις στη ζωή, φύλαξε τις εντολές». Λέει: «Ποιες?» Και του λέω: «Κύριος, πρώτον, μη φωνεύσεις, μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σε αυτό». Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος: «Πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου». Τι μιλή πιέτη, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε, αδερφοί, ο Θεός να πούμε: «Η λάστη τίμη τον αμαρτωλό, όχι όλα θα τα φύλαξα, αδερφοί. Σε πολλά φταίμε όλοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο». Και ο νεανίσκος και ο Ιησούς του λέει: «Εντάξει, άμα θες να είσαι τέλειος, πήγαινε πόλη σε τα υπάρχοντά σου και δώσε στοχούς και θα έχεις θησαυρό εν ουρανό και έλα ακολούθουμε». Και τι θησαυρό, αδερφοί, θέλουμε να έρθει, να έχουμε? Εγώ, αδερφοί, θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό ζητάει η ψυχή μου. Το Πνεύμα το Άγιο, να είμαστε γεμάτοι, αδερφοί. Όλα τα λένε σκουπίδια, τι να τα κάνεις. Θλίψη έχουνε, δεν έχουνε μέσα χαρά. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, σε γεμίζει και είσαι γεμάτος και δεν έχεις ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν έχεις ανάγκη τίποτα, τίποτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι έχεις ανάγκη? Μόνο τον Κύριο. Μα μόνο με τον Κύριο έχεις τρελαθεί? Όχι, μια χαρά είμαι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μια χαρά. Μόνο με τον Κύριο είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν μας λείπει τίποτα. Ο Κύριος είπε: «Σας έλειψε κάτι?» Οι μαθητές είπαν: «Ουδενός, ήταν μόνο με τον Κύριο. Δεν τους ένοιαζε τίποτα, ώρες-ώρες είχαν το μυαλό το δικό τους. Προσέχετε τη ζήμη των Φαρισαίων». Λέει: «Άρτους δεν πήραμε». Τι σκέφτεστε, λέει, για τους άρτους? Δεν θυμάστε, λέει, όταν έκανα το θαύμα στους τραγισχύλιους, λέει, πόσα ψωμιά είχατε? Και τότε οι μαθητές κατάλαβαν, τους έλεγε για τη ζήμη των Φαρισαίων, η οποία είναι υπόκριση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εμείς, αδερφοί, φέρουμε τον Κύριο να τον ακολουθήσουμε. Εδώ ο νεανίσκος είχε πολλά κτήματα, δεν έκανε αυτό που του είπε ο Κύριος. Και του λέει: «Είναι πολύ δύσκολο να εισέλθει πλούσιο στη βασιλεία των ουρανών. Πιο εύκολο μια καμήλα
να περάσει από μια τρύπη βελόνας, παρά πλούσιο να είσαι στη βασιλεία των ουρανών. Μαθήτες επλήττονται και λένε ποιος μπορεί να σωθεί. Παρά το Θεό τα πάντα είναι δυνατά, αδερφοί. Και μπορεί ο Θεός να κάνει τα πάντα, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας έσωσε μέσα στην αμαρτία. Ήτανε δυνατόν, δεν ήταν αδερφοί, ε. Αλλά ο Θεός μπόρεσε να μας αρπάξει από το διάβολο, αδερφοί. Μας είχε ο εχθρός δεμένους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά έρχεται ο Κύριος να λύσει τα δεσμά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να μας οδηγήσει πού, στον ουρανό. Ποιος θα το κάνει το έργο, αδερφοί? Το Πνεύμα το Άγιο.